πρέπει να προσαρμόσουμε το τιμολόγιο ανάλογα. Οπότε υπολογίζουμε, ήδη έχουμε κάνει τη μελέτη. Από το νέο έτος. Θα πάμε στο 15-20%. Άλλους θα είναι 15, άλλους θα είναι 20. Θα προσπαθήσουμε στους οικιακούς τουλάχιστον καταναλωτές, αυτούς που έχουν μικρές καταναλώσεις, να το κρατήσουμε στο ελάχιστο δυνατό. Δυστυχώς, με λόγω της μεγάλης αύξησης που είχαμε στη ΔΕΗ, όλοι γνωστό πλέον ότι έχουμε μια αύξηση περίπου 100%. Η αύξηση δεν είναι τόσο πολλές. Εμάς, ξέρετε, στη ΔΕΗ πρέπει να ξέρετε ότι περίπου το κόστος είναι 3 με 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Οπότε, αν έχουμε μια αύξηση, ελπίζω να είναι σε πολύ λογικά πλαίσια, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Απαράδεκτες. Θα αναγκαστούμε και να τρώμε το λάδι μια φορά το μήνα. Τι κάνουμε, αυτό ακριβώς. Από το ξέρετε. Ο καθένας δεν έχει να περάσει, ξέρω εγώ, λίγα τα λεφτά. Μακάρι να μπορούσαμε να κάναμε τίποτα, το κάναμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγμα, λοιπόν. Καλά να πάθουμε. Τι να πούμε εμείς. Να πούμε τι, έχουν πάρει όλα αύξηση, τα πάντα αύξηση. Οπότε είναι πολύ λογικό και τα καύσιμα ή το νερό και τι να πούμε. Ένα παράδειγμα το νερό τουλάχιστον. Τι το νερό τα άλλα. Θα πάω να βάλω ένα καζάνι να πούμε να μαζέψω γύρω για να πλένουμε τουλάχιστον. Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει του ανθρώπου. Δηλαδή, αν οι δημότες του Ηρακλείου που είναι δεν πληρώνουν, δεν θα πληρώσουν. Δεν μπορεί να του κόψει κανεί. Λοιπόν, τι θα κερδίσει ο Δήμος. Α, τα αφήσει λοιπόν στο ίδιο πλαίσιο και τελειώνουμε. Μια λύση υπάρχει, να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Δεν το κλείσαμε με την καραντίνα, θα το κλείσουμε με τα τιμολόγια. Ήδη μου ήρθε η ΔΕΗ εμένα 1000 ευρώ από 543. Αν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε με την αύξηση αυτή και το νερό, τότε να πάω στο σπίτι μας πώς θα το κάνουμε. Αλλά μπορείς να κάνεις και αύξηση όταν έχεις συγκεκριμένους πελάτες και μόνιμους. Πώς να το πάω σε ένα συνταξιούχο. 7 ευρώ τον καφέ. Πού είμαι, στο Χίλτον. Με ένα καφέ, ένα καφενείο συγγειακό. Πώς επιβιώσει, τι είμαι. Ούτε στην παραλία είμαι, ούτε το ξενοδοχείο το μεγάλο έχω για να δουλεύω με τουρίστες. Εγώ συντηρούμε από συνταξιούχους οι οποίοι είναι 3,60. Έχουν ήδη τη μείωση, έχουν τις μειώσεις των συντάξεών τους. Και εδώ τον καφέ 50 λεπτά, ένα 20 λεπτάκι, ένα 10 λεπτάκι. Για μένα προσωπικά πιστεύω το πιο γρήγορο μπορεί να κάνει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Αυτόματα μειώνει το ΦΠΑ στους λογαριασμούς. Ξέρετε, το 2023-2024 θα γίνει 6. Αν μειωθεί αυτό το πράγμα γίνει από την κυβέρνηση όπως έγινε στη ΔΕΗ πέρυσι, η αύξηση θα είναι πολύ μικρή. Θα είναι.